Ιδιαίτερη χαρά και τιμή για μένα να συνομιλήσω με τον Διευθυντή Ερευνών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, τον κύριο Μανώλη Στρατάκη. Κύριε Στρατάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Την καλησπέρα μου. Καλησπέρα σας και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Τι όμορφα πράγματα, πόσο ξεχωριστές πρωτοβουλίες κάνει η επιστημονική ομάδα σας. Και για να μπούμε στο κλίμα και για να προχωρήσουμε τη συζήτηση, θέλω ένα γρήγορο ορισμό της βιομιμητικής τεχνολογίας. Να ξεκινήσουμε από εκεί, συμφωνείτε? Βεβαίως. Πάμε. Λοιπόν, η βιομιμητική λοιπόν τεχνολογία είναι αυτό που λέμε, μιμούμαστε και αξιοποιούμε τη σοφία της φύσης. Κοιτάζουμε πώς η φύση έχει δώσει σημαντικές λύσεις στα προβλήματά της στα δισεκατομμύρια χρόνια της ύπαρξής της. Άρα λοιπόν κοιτάζουμε το φυσικό σύστημα, βλέπουμε πώς δίνει λύσεις στα προβλήματα η φύση και αυτές τις λύσεις τις αξιοποιούμε σε τεχνολογικά επιτεύγματα, σε τεχνολογικά τεχνολογία. Μίμηση λοιπόν των μοναδικών χαρακτηριστικών των επιφανειών της φύσης με αποτέλεσμα την ανάπτυξη βιομιμητικών επιφανειών. Ακριβώς. Για να είμαι ακριβής τώρα, έχω κάποιες σημειώσεις εδώ για να είμαι ακριβής, κύριε Στρατάκη. Βεβαίως δεν είναι κάτι αρκετά πολύπλοκο. Προφανώς η έρευνα πίσω από αυτό είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη, αλλά να μιλήσουμε με απλά λόγια. Ναι. Η φύση μας δείχνει το δρόμο. Μελετάμε το φυσικό σύστημα και ανακαλύπτουμε σημαντικές περίτεχνες ιδιότητες. Αυτές τις ιδιότητες προσπαθούμε να τις μιμηθούμε με χρήση φωτός λέιζερ. Χρησιμοποιούμε λοιπόν το φως λέιζερ, σμιλεύουμε τις τεχνητές επιφάνειες πολύ εκλεπτισμένα, με αποτέλεσμα να αντιγράφουμε στην ουσία, εισαγωγικά, αυτές τις λειτουργίες τις οποίες δίνει η φύση. Έτσι, για να σας αναφέρω χαρακτηριστικά παραδείγματα, χρησιμοποιώντας αυτή την τεχνολογία, μπορούμε να φτιάξουμε οθόνες οι οποίες δεν εμφανίζουν αυτή την χαρακτηριστική γυαλάδα, τη λάμψη όταν βγαίνουμε στο φως του ήλιου. Άρα λοιπόν, πού οφείλεται αυτό? Η φύση μας έδειξε στα φτερά του Τζίτζικα και της Πεταλούδας ότι δημιουργώντας σημαντικές νανομετρικές απολύξεις, δηλαδή απολύξεις πάνω στην επιφάνεια, με σμήλευση φωτός, οι οποίες είναι περίπου ένα δισεκατομμυριστό του μέτρου. Δημιουργώντας αυτές πάνω στην επιφάνεια, εξαφανίζουμε ουσιαστικά την ανάκλαση. Με αποτέλεσμα να έχουμε πολύ καλή οπτική ποιότητα όταν βρισκόμαστε στον ήλιο πάνω στην οθόνη του υπολογιστή ή του κινητού μας τηλεφώνου. Είστε εμπνευσμένοι από αντανακλαστικά αρχέτυπα που βρίσκονται στα φτερά τζιτζικιών και πεταλούδων. Ακριβώς. Ακριβώς η φύση περίτεχνα έχει δημιουργήσει αυτά τα αρχέτυπα. Και εμείς είμαστε εδώ ως επιστήμονες για να μπορούμε να μιμηθούμε αυτή την περίτεχνη δημιουργία πάνω στα τεχνητά αντικείμενα. Αυτό βέβαια δεν είναι το μοναδικό παράδειγμα. Μιλάμε για, με την ίδια αρχή μπορούμε να μιλήσουμε για ρουλεμάν ή πιστόνια ή άλλα στοιχεία μηχανών ιστορικής καύσης, τα οποία εμφανίζουν πολύ σημαντική αντοχή στην τριβή. Άρα λοιπόν μπορούμε να φτιάξουμε μηχανές ή τμήματα μηχανών τα οποία έχουν εξαφανίσει ή ελαττούν πάρα πολύ την τριβή μέσα σε αυτές τις μηχανές. Ως αποτέλεσμα, για παράδειγμα, μια μηχανή είναι πιο αποδοτική ή μειώνεται πάρα πολύ το καύσιμο, με αποτέλεσμα, το μεγαλύτερο αποτέλεσμα να είναι η μείωση των εκπομπών του διοξιδίου του άνθρακα και των ρήπων κατά επέκταση. Να αναφερθούμε λίγο στην ίδρυση εταιρείας. Έχει υπάρξει και μια ξεχωριστή χρηματοδότηση που θα εκμεταλλευτείτε βέβαια και για το ενδιαφέρον πολυεθνικών και εταιριών κολοσσών όπως η Apple και η Tesla. Ακριβώς. Είχαμε, λόγω της τεχνολογίας που αναπτύξαμε πάνω στο γυαλί, μιλάμε λοιπόν για οθόνες κινητών ή οποιαδήποτε οθόνη, όλοι μας συναντάμε παράθυρα ή οθόνες στην καθημερινότητά μας. Άρα λοιπόν μιλάμε για την τεχνολογία της Biomimetic, η οποία είναι η εταιρεία η οποία τεχνοβλαστός του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, η οποία ιδρύθηκε πρόσφατα. Και μάλιστα το ένασμα για αυτή την ίδρυση ήταν μια πολύ σημαντική χρηματοδότηση, η οποία λάβαμε από ιδιωτικά κεφάλαια, μάλιστα από μια εταιρεία διαχείρισης χρηματοδοτικών κεφαλαίων υψηλού κινδύνου, Venture Capitals όπως λέγονται, η οποία συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Η χρηματοδότηση ανέρχεται περίπου στις 900.000 ευρώ, οι οποίες είναι επένδυση για την Biomimetic, για να φτιάξει ανταγωνιστικά προϊόντα τα οποία θα χρησιμοποιηθούν στις μελλοντικές οθόνες των κινητών ή άλλων συσκευών. Έτσι, για παράδειγμα, η τεχνολογία αυτή, υπάρχει προϊστορία η τεχνολογία αυτή,
όπως αναφέρατε, εταιρείες κολοσσοί όπως η Apple και η Tesla ενδιαφέρθηκαν και μάλιστα επισκέφθηκα τις κεντρικές εγκαταστάσεις της Apple, όπου εκεί παρουσίασα αυτή την τεχνολογία και μέχρι σήμερα υπάρχει το ενδιαφέρον της εταιρείας και αναμένουμε με την ανάπτυξη του προϊόντος να έχουμε τέτοιες συνεργασίες στο μέλλον. Αναφορικά τώρα με την προσέλκυση χρηματοδοτικών πόρων για την έρευνα, το ΙΤΕ πρωτοπορεί. Ναι, όπως ακριβώς τα λέτε, το ΙΤΕ είναι πρωτοπόρο. Μάλιστα είναι το πρωτοπόρο στην Ελλάδα προφανώς, αλλά το σημαντικότερο είναι ότι στην Ευρώπη κατέχει τη 10η θέση όσον αφορά την προσέλκυση χρηματοδοτικών πόρων. Και να σκεφτεί κανείς αυτό το επίτευγμα είναι πολύ σημαντικό, αν σκεφτεί ότι στις πρώτες θέσεις βρίσκονται ερευνητικά κέντρα μεγαθύρια της Ευρώπης. Επομένως, το ΙΤΕ σε αυτό το τομέα τα καταφέρνει πάρα πολύ καλά και έχει πρωτοπόρο ρόλο στην προσέλκυση χρηματοδοτικών πόρων, κυρίως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και βέβαια παρακολουθούμε και την παρουσίαση της έμπνευσης και της επιστημονικής σας έρευνας μέσα από το Euronews. Σωστά, κύριε Στρατάκη, έχει υπάρξει ένα έτσι ειδικό αφιέρωμα με εσάς πρωταγωνιστή. Ναι, αφορά ξανά τη βιομετρική τεχνολογία, ναι, που έχουμε αναπτύξει. Να τονίσω εδώ ότι η τεχνολογία αυτή είναι προϊόν μακροχρόνιας έρευνας και μεγάλης προσπάθειας κυρίως από νέους επιστήμονες, νέα παιδιά, τα οποία έχουν σαν μοναδικό σκοπό της ζωής τους την κατάκτηση της γνώσης και την επιστημονική περιέργεια που λέμε. Όλη αυτή η ζήμωση, η οποία κράτησε τα τελευταία, ας πούμε, 12-13 χρόνια, όλη αυτή η ζήμωση οδήγησε σε αυτές τις τεχνολογίες. Μάλιστα, όπως ανέφερα πριν, μία από τις τεχνολογίες αυτές αφορά την επεξεργασία των εσωτερικών στοιχείων μηχανών εσωτερικής καύσης με αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση της τριβής κατά 50%. Να τονίσω εδώ ότι η τριβή αποτελεί το 2% περίπου της πανευρωπαϊκής κατανάλωσης ενέργειας. Άρα, ένα 2%, το οποίο είναι πολύ σημαντικό ποσοστό. Και η μείωσή της είναι πρωταρχικός έτσι στόχος για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εξού και το Green Deal που έχουμε ακούσει τελευταία, η πράσινη ανάπτυξη, η πράσινη συμφωνία, όπως λέγεται, η οποία είναι μια από τις σημαντικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ανάμεσα σε αυτές είναι η σημαντική μείωση της τριβής. Η τεχνολογία μας, λοιπόν. Ναι. Ναι. Ολοκληρώστε, βέβαια. Ναι, ναι. Η τεχνολογία μας, λοιπόν, ουσιαστικά δίνει μία λύση στο πρόβλημα αυτό της μείωσης τριβής των μηχανών εσωτερικής καύσεως και αυτό ήταν ένα πολύ έτσι σημαντικό επίτευγμα το οποίο προσέλκυσε το ενδιαφέρον του Euronews και ιδιαίτερα το Euronews παρουσίασε πώς ο συνδυασμός δύο εντελώς ανεξάρτητων επιστημών όπως η βιολογία και η φυσική μπορεί να δώσει η οπτική των lasers μπορεί να δώσει ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Αναφορικά τώρα με το μακροχρόνιο σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δεν είναι άλλο από τις ευρωπαϊκές υποδομές. Θέλω να σχολιώ σας, κύριε Στρατάκη. Ναι, ο σχεδιασμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να υπάρχει πρόσβαση σε ερευνητικές υποδομές για όλους τους ερευνητές, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Και γι' αυτό το λόγο υπάρχει ένα πλάνο, ένα σχέδιο της δημιουργίας των υποδομών αυτών. Τι σημαίνει η Ευρωπαϊκή Υποδομή? Είναι ένα δίκτυο από υποδομές οι οποίες εξειδικεύονται σε ένα συγκεκριμένο τομέα. Το Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας είναι αρκετά επιτυχημένο στον τομέα των ευρωπαϊκών υποδομών, άρα η Ευρώπη έχει επιλέξει το Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας ως κέντρο ευρωπαϊκών υποδομών και για υποδομές που αναφέρονται κυρίως στα λέιζερ, στην επιστήμη των πολυμερών, στην νανοτεχνολογία, στη φωτονική, καθώς και στην διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Άρα, λοιπόν, επιστήμονες από όλη την Ευρώπη και από όλο τον κόσμο μπορούν να αιτηθούν και να έρθουν να εκτελέσουν την έρευνά τους στις ευρωπαϊκές υποδομές που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο ΙΤΕ. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα, το γεγονός ότι το ΙΤΕ αποτελεί ένα κέντρο ευρωπαϊκών υποδομών. Κύριε Στρατάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Και για τα συμπεράσματα βέβαια και για τα μηνύματα που στείλατε και τα συμπεράσματα που προέκυψαν. Και εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και θέλω κλείνοντας να περάσω ένα μήνυμα στους νέους μας, στα πνευματικά μας παιδιά όπως λέμε, ότι η κατάσταση της γνώσης είναι πολύ σημαντική
είναι πολύ σημαντική και για την, και για την οικονομία μας, τόσο στο τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Και γι' αυτό προσκαλούμε όλους τους νέους να έρθουν στο ΙΤΕ και να γνωρίσουν πώς γίνεται η κατάκτηση της γνώσης και πώς θα μπορούν να συμμετέχουν στην προσπάθεια αυτή. Μάλιστα. Κύριε Στρατάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλό απόγευμα. Και εγώ να είστε καλά. Ευχαριστώ.